περιπέτεια υγεία ευτυχώ με αίσιο τέλο για το Βασίλη Καράχθε στο Ηράκλειο. Δημοφιλή λαϊκό τραγουδιστή, λίγε ώρε πριν την εμφάνισή του σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο και αφού δέχτηκε τη φροντίδα των γιατρών, θέλησε να εμφανιστεί κανονικά στην πίστα για να επιστρέψει για νοσηλεία στην παθολογική κλινική τι πρωινέ ώρε. Η Μέρη Καριωτάκη έχει όλο το ρεπορτάζ και θα μα το δώσει αμέσω. Μέρη καλησπέρα. Ευτυχώ τέλο καλό, όλα καλά. Τέλο καλό, όλα καλά. Και ο Βασίλη Καρά στην πατρίδα του. Καλησπέρα, Στέλλα, κυρίε και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου επέλεξε να επιστρέψει, είναι και η γιατροί του, για περαιτέρω παρακολούθηση αν και από ιατρικές πηγές διαρρέεται πως δεν υπάρχει κάποιο θέμα δεν βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του, δεν υπάρχει κάποιο θέμα με την υγεία του Άλλωστε τον είδαμε και εμείς στο αεροδρόμιο λίγο πριν πάρει την πτήση για Θεσσαλονίκη και μας φάνηκε αρκετά καλά, φυσικά μπορείτε να το δείτε και στα πλάνα mm -hmm. που βλέπουμε αυτή τη στιγμή ο Βασίλη Καρά, λοιπόν, ο οποίο ήρθε στο Ηράκλειο χτε για μια προγραμματισμένη ζωντανή εμφάνιση μαζί με τον Γιάννη Πλούταρχο σε γνωστό κέντρο στι αναδρομέ live, εκεί στι 6 το απόγευμα περίπου πριν δηλαδή την παρουσία του, ένιωσε μια αδιαθεσία, μεταφέρθηκε με ιδιωτικό αυτοκίνητο, πρέπει να πούμε, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, που ήταν το εφημερεύον νοσοκομείο. Αμέσω οι γιατροί τον έκαναν εισαγωγή στην παθολογική, διότι υπήρχε ένα θέμα με το στομάχι. Του. Ωστόσο, πρέπει να πούμε, Στέλλα, κυρίε και κύριοι, πω ήταν κάθοδο από την πρώτη στιγμή. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να μην, πω, να μην πάω απόψε το βράδυ στο live, είπε ξεκάθαρα στου γιατρού. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, η παράσταση ήταν sold out, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που περιμένει πώς και πώς να με δει και βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που περιμένουν να δουλέψουν μαζί μου απόψε. Και, έτσι φυσικά... ακριβώς έγινε και παρακολουθούμε ακριβώς. και τις χαρακτηριστικές εικόνες, Μέρι. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε φοβερό κέφι, ήταν ένα καταπληκτικό live. έφυγε λοιπόν με τις πεταλούδες στα χέρια ουσιαστικά βγήκε στην σκηνή, τραγούδησε έω τα ξημερώματα και μετά επέστρεψε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο από όπου και πήρε Επιστηρίου σήμερα το μεσημέρι το μεσημέρι και πριν πάει στο αεροδρόμιο, εμείς τον συναντήσαμε σε γνωστή, σε γνωστή ψαροταβέρνα τη πόλη του Ηρακλείου, όπου απόλαυσε το, 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 το ψαράκι του μαζί με φίλους... και, αν δεν κάνω λάθο, και με τον διοικητή του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με τι πληροφορίε μα, Στέλλα, ευχαρίστησε και τους γιατρούς από το μικρόφωνο για την βοήθεια που του παρήχαν και για την συμπαράσταση τους γιατρούς του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, δηλαδή. Είναι καλά, είναι πολύ καλά στην υγεία του. Και μάλλον θα επιστρέψει το α, ερχόμενο Σάββατο στην Κρήτη για ακόμα μία προγραμματισμένη συναυλία. Μέρι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.